Soul Hunter. Έχω έρθει στο Vita Choi Mania στην Αγία Παρασκευή και σήμερα θα δούμε το ανακαινισμένο κατάστημα, τους νέους χώρους που έχει, αλλά και περισσότερο το νέο section με τα video games. Ένα hunting video που έχω πολύ καιρό να κάνω, με περισσότερο και περιστατωμένο σκοπό να δείξω για τους φίλους, ειδικότερα της επαρχίας, το τι υπάρχει στο κατάστημα και πώς μπορείτε να βρείτε πράγματα που γουστάρετε χωρίς να είχατε τη δυνατότητα να έρθετε από κοντά. Πάμε γρήγορα κάτω. Γεια και χαρά στους φίλους και φίλες του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ και σήμερα ήρθα σε ένα πολύ αγαπημένο μέρος, το Vintage Toy Mania στην Αγία Παρασκευή, εδώ στο φίλο Ντίνο. Ντινάρα, χαρά και πάλι, μια χαρά εσύ. Σήμερα εδώ είπαμε να κάνουμε με τον Ντίνο εξ αρχής ένα σχέδιο για ένα βίντεο αντίστοιχο με εκείνο το El Greco που κάναμε πριν στο καλοκαίρι και γουστάρατε πάρα πολύ με την ιστορία που είχαμε πει για αυτή τη θρηλυκή εταιρεία. Όμως ο Ντίνος μου λέει να κάνουμε κάτι τώρα για Transformers CGI Joe, αλλά επειδή με Transformers θα κάνουμε κάτι πιο καλό με τον Ντίνο, πιο μελετημένο και G.I. Joe είχα κάνει πρόσφατα στο φίλο Σωτήρη, είπαμε να κάνουμε τα video games που έχει αλλάξει πάρα πολύ το κατάστημα από το τελευταίο store tour που είχαμε κάνει. Όσοι το έχετε δει, εννοείται, ψάχνετε και βλέπετε και τα events που έχω κάνει εδώ σε αυτό το κατάστημα δύο Χριστούγεννα και καλοκαίρι. Είναι ένας πολύ ωραίος αγαπημένος χώρος για events. Και σήμερα λοιπόν με τον Ντίνο εδώ θα μιλήσουμε και θα κάνουμε ένα πέρασμα τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κατάστημα, τους νέους τίτλους που έχει φέρει, κονσόλες, ρετρό, μηχανήματα, you name it, αξεσουάρ, να τα δείτε, να γουστάρετε και να έρθετε το κατάστημα να τα χαζέψουν και να τα αγοράσουν. Λοιπόν, αυτά, πάμε να ταξιδέψουμε. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, Ντίνο, εδώ βλέπω πολλές προσθήκες, περισσότερο σε κουτιά, αρκετά πράγματα και αξεσουάρ και πιο common πραγματάκια και πιο λίγο και σπάνια και exotic, και τα λοιπά. Είναι κάτι καινούργιο, ας πούμε, που έχεις βάλει, ας πούμε, και θα θέλεις να μας δείξεις σίγουρα την τελευταία πολλά φορά και που έρθει. Πολλά και διάφορα. Ας πούμε το loop εδώ, το Casio είναι. Όπα. Σπάνιο κομματάκι. Έλα. Ο, πότε σου ήρθε αυτό, έχει καιρό? Έχει κάποιο καιρό, ναι. Ή εδώ ας πούμε το γάντι. Έλα, το PlayStation. Ναι. Third party είναι βέβαια, αλλά... Ναι. Ναι, αυτό θα το θέλει ένας φίλος του καναλιού σίγουρα. Βλέπω Atari 2600, βλέπω παλιότερα κονσολοειδή. Εδώ... Μέχρι και Spectrum. Spectrum εδώ, Mega Power, Νήσιος Κλόνος. Εδώ έχεις ένα NES set, ωραίο κομμάτι. Νομίζω είναι γεμάτο, είναι γεμάτο παιδιά. Action set, μην το βγάλουμε παραπάνω γιατί είναι βαρύ. Το Jaguar είναι πολύ το Jaguar πλέον έχει γίνει αρκετά δύσκολο και σπάνιο κομμάτι. Εδώ βλέπω έχεις και Super Nintendo, να τα δείξουμε αυτά. Yes, και yes, η Tochu. Xbox Crystal. Oh. Και αυτό δύσκολο. Να ρωτήσω, αυτά είναι μέσα όλα με τα μηχανήματά τους? Είναι κομπλέ, ναι. Απαρελκόμενα όλα, χαρτόνια, manuals κτλ. Να δείξουμε μια εδώ, έχει αρκετά PS2 γιατί υπάρχει πολλούς κόσμος που γουστάρει PS2 σε διάφορες εκδοχές και κάτω PS3 παιδιά πολλά, Fat Slim, 360, έχει πολύ πράγμα, τιμονιέρες. Έχεις και άλλα γκατζετάκια όμως, βλέπω και θήκες μεταφοράς. Να, πολλά και διάφορα. PlayStation. Φραγισμένο χειριστήριο. Έλα. Τελείως φραγισμένο, δηλαδή είναι new, mint. Brand new. Brand new, ok. Δισκετούλες εδώ, floppy. Α, οι παλιές. Γι' αυτό λέγονται floppy οι δισκέτες. Ναι, είναι... Κοίτα εκεί, έχω να δω τέτοια, δεν ξέρω εγώ από πότε. Και σφραγισμένες κασέτες, εδώ βλέπουμε και κάποια άλλα... Λυσιντάκια, χάντια. Ναι, έχεις πολλά τέτοια γενικά στο κατάστημα. Nortec εδώ, βλέπω Game Boy SP, βλέπουμε DS3DS. Άλλο ένα εδώ, ωραίο κομματάκι. Αυτό το είδα, το είδα. Zegeton παιδιά. Ελληνικό Mega Drive 1 με Sonic μέσα. Είναι κανονικά και ο Sonic μέσα όλα. Ναι. Όλη παρέα. Όλη παρέα. Action set εδώ. Το Neda, έτσι το λέγανε. Neda.
Ναι, ναι, μπράβο. Το είχα και εγώ αυτό. Πάνω ένα άλλο παλιό, πολύ παλιό τύπου αρχές 80's. Πονκλόν, ναι, ακριβώς. Και άλλα εδώ, Polystation τύπου. ND, όχι Mega Drive το Ιαπωνέζικο, ND. Nintendo Drive. Nintendo Drive, DS, πολλά έτσι. Ναι, και αυτά. Αρκετά ωραία. Wii Mini. Με κουτάκι. Nortec. Ωραίο, ωραίο. Και εδώ. Εντάξει, εδώ πάμε σε δίσκους. Εδώ πάμε σε, ναι. Αλλά έχεις και όμως κάτι τιμονιέρες εδώ. Υπάρχει πολλοί κόσμος που γουστάρει τιμονιέρες. Να τις δείξουμε και αυτές εδώ. Τιμονιέρες for days. Έτσι. Και από εδώ, παιδιά. Και άλλες. Για να δούμε. Θα δείξουμε όλες τα μυστικά περάσματα εδώ του VTM. Όλα τα κρυμμένα, τα ωραία. Και. Εντάξει, δεν θα δείξουμε κουκλάκια. Πάμε να δούμε από την άλλη τη μεριά. Πάμε, πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ και σε πρώτο πλάνο ο Μέσης. συλλεκτικές. Έτσι, αυτή η συλλεκτική είναι πολύ ωραία. Uncharted 4. Εδώ, έλα ρε. Πω. 6128 plus, παιδιά. Amstrad. Εντάξει, δεν θέλω να το βγάλω. Αλλά όσοι ξέρετε, ξέρετε. Είναι η τελευταία πέλπιδα προσπάθεια της Amstrad για να το παίξει και στον χώρο των κονσολών. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, πω, αυτό το κομμάτι είναι από τα. Ξέρεις, αυτά που θέλω και δεν θέλω. Δηλαδή, θέλω για τη συλλογή, αλλά δεν έχει και πολύ νόημα να παίξεις μαζί του. Αλλά αυτό δεν το έχεις παλιά. Το είναι, πρέπει να είναι καινούριο, ναι. Από εδώ είναι κάτι που δεν έδειξα. Ναι, εντάξει, συλλεκτική PS3, παιδιά, Bioshock 2, Special Edition. Και πάμε να δούμε και εδώ λίγο κάποια πραγματάκια. Έχεις φέρει πολλές Special Editions, βλέπω, και συλλεκτικές και για Wii, PS3, Zumba για τις φίλες του καναλιού. Πολύ Zumba. Πολύ Zumba. Socom. Παζλάκια εδώ, Buzz, ναι, το Cynit. Book of Spells, καλά, αυτό το Book of Spells κάποια στιγμή το βλέπεις μέχρι και σε ψιλικατζίδικο, έτσι. Νομίζω ήταν πολύ common. Και εδώ κάτω βλέπουμε και κάποιες άλλες εκδόσεις 360. Η Star Wars, η C3, ναι, ναι. Πώς τη λένε, C3PO, ναι. Ναι. Halo 3, μαύρο Xbox και Xbox One X. Okay, εντάξει, έχεις φορτώσει πράγμα. Πριν πάμε εκεί να δείξουμε και εδώ ότι αν σας έχει χαλάσει κάποιο χειριστήριο, παιδιά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε χειριστήρια. Και το κάτω θυμάμαι που παλιά είχε μέσα πράγμα. Ναι. Παρελκόμενα. Ναι, παρελκόμενα. Επίσης έχουμε SNES. Αλλά έχουμε και κλόνους NES, ό,τι γουστάρετε, εννοείται πολλά PS1, Xbox, PS2 σκέτες, κονσόλες, Wii για τυχόν και για spares, ας πούμε. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Ό,τι χρειάζεται ο κόσμος υπάρχει. Έχουμε. Έχει πράγμα. Ναι. Ωραία, και τώρα, Ντίνο, πριν πάμε σε αυτό το πολύ ωραίο τοίχο που έχεις κάνει εδώ, πάμε λίγο εδώ να μας δείξεις, να μας ταξιδέψεις λίγο εδώ τι βλέπουμε, εντάξει. Εδώ πάνω είναι ωραία κομματάκια. Λοιπόν. Αμίγκες. Δύο αμίγκες. Αταράκια. Αμίγκα 500. Ατάρι 2600. Commodore 64. Ναι, βέβαια. Και εδώ πάνω. Συλλεκτική. Εδώ πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια DS, έτσι. Έχουν πέρασει εμπειρικά. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα τα ψάχνει αυτά, Ντίνο, τα παλιά. Η Nintendo γενικά είναι. Είχαμε πει κάτι να κάνουμε περί Nintendo, κάτι να πούμε πώς θα το να κάνουμε passing. Ναι, ναι. Δουλεύει. Ας μην εκνευρίσουμε τους Nintendo. Μην εκνευρίσουμε, οκ. Okay. Γενικά εδώ βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Μεγάλη ποικιλία. Αρκετά είναι. Εντάξει, έχεις κι άλλα εδώ πολλά. Wii. Να δείξουμε τώρα έτσι λίγο εδώ τι μπορούμε. Και από κάτω εννοείται, παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ πράγμα στο κατάστημα. Κι άλλα Wii εδώ. Έτσι, πάρα πολλοί τίτλοι. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να σας βγάζω τίτλους να βλέπετε. Κάνω έτσι κάποια το κατά δύναμη κοντινά πλάνα. Αν σε ενδιαφέρει κάτι. Για τίτλους που μπαίνουν στο site και τα βλέπουν όλα. Εννοείται, ναι, αυτό θα το πούμε βέβαια και στο τέλος, να το θυμίσουμε ότι υπάρχει το site κανονικά. Τα περισσότερα, Ντίνο, είναι ανεβασμένα.
Ένα 95% ότι μας έρχεται, το επεξεργαζόμαστε. Πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Ναι. Έχουμε λοιπόν πολύ πράγμα. Εντάξει, εγώ ξέρεις, τώρα βλέπω και τα πάνω και τρελαίνουμε, αλλά κάτσε να τελειώσουμε από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, εδώ κάποιες άλλες τιμονιέρες. Trust, Mad Cats και τα λοιπά. Destiny, τις θυμάμαι από παλιά αυτές. Monitors, Amstrad CPC 6128. 1084 της Amiga, κλασικά λείπει το πορτάκι εκεί, έτσι. Εκεί είναι το πορτάκι, απλά είναι σπασμένο. Α, ναι. Ωραία, εντάξει, λίγη ούχο. Εδώ βλέπουμε πίσω από εδώ ότι υπάρχουν και άλλα πραγματάκια. PS3, FAT. Έχεις κανένα PS3 από τα πρώτα που backwards παίζανε? Backwards compatible. Έχω δύο, αλλά δεν ξέρω, έχουν κάποιο θέμα. Α, οκ. Okay. Το τελευταίο που είχα κουτάτο, έφυγε. Κουτάτο κιόλας, ναι, ναι, ναι. Συλλεκτική Gran Turismo 6, παιδιά. Πολύ ωραίο. Α, κι άλλο monitor κάτω. Α, έχεις αρκετά μονιτοράκια εδώ, έτσι. Για 1084. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε. Μπλε, αυτό το PS2, το FAT, το μπλε. Αυτό το χρώμα. Aqua. Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο το μάτι. Κάτω άλλα μπιστολάκια, αξεσουάρ. Ένα σφέρμπι που κοιμάται. Ένα σφέρμπι, όντως εδώ που κάνει νάνι. Χειριστήρια Quickshot, παιδιά, το Warrior. Εγώ είχα το Python, κλασικό, το θυμάσαι. Ναι, εντάξει, ναι. Python δεν γίνεται να μην έχει κάποιο σπίτι. Εντάξει, εδώ μετά πάλι στο spot για τις φίλες μας. Δείξαμε τα αξεσουάρ. Τώρα που πες για χειριστήριο, κάτσε. Εγώ είμαι εδώ. Ναι. Αναιρούσεις. Αναιρούσεις. Ναι, εντάξει. Άκου. Ναι. Αυτό είναι. Αθάνατο, έτσι. Ναι. Με αυτό έχτιζες μάντρα. Λοιπόν, και τώρα εδώ έχουμε πολύ πράγμα επίσης. Και πίσω από αυτό το monitor, πάρα πολλά παιχνίδια για PSP, παιδιά. Παιχνιδάρες εδώ, Wipeout, Pure, ξέρω εγώ, Tony Hawk, Sega Rally. Υπάρχουν πάρα πολλά. Πολλά επίσης είναι και σε διπλά. Οπότε δεν είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι που θα ανησυχήσετε να το χάσει, να το πάρει κάποιος άλλος. Πάρα πολλά παιχνίδια υπάρχουν σε πλειάδα τίτλων, ας πούμε, σε απόθεμα. Κάποια Super Nintendo. Κάποια άλλα παιχνιδάκια εδώ λίγο γενικά, κάποια Master System. Αυτό είναι το Graveyard, εκεί είναι για τεστάρισμα. Το Graveyard, είναι αυτά που σου φέρνουν και πρέπει να τεσταριστούν. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα θέλω να σε ρωτήσω γενικά, είναι ότι κόσμος θα αναρωτηθεί ότι άμα πάρει, ρε παιδί μου, κάτι, ξέρει, είναι σίγουρος ότι θα δουλεύει και τα λοιπά. Κοίτα, τα vintage games είναι λίγο ιδιότροπα. Μπορεί στο δικό μου PS2, ας πούμε, να δουλεύει, να είναι λίγο πιο ζωντανό το μάτι, να το πάρει κάποιος, το δικό του να μην δουλεύει. Ισχύει. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να καλύψουμε κάθε πιθανότητα. Αυτό, ό,τι και να συμβεί, είστε εγγύηση. Έτσι, σαν κατάστημα, ναι, βοηθάτε πάντα. Τέλεια. Και τώρα εδώ έχουμε επίσης πολλούς τίτλους εδώ πάνω. Παιδιά, βλέπετε, είναι στακαρισμένα μέχρι το ταβάνι πάρα πολλά παιχνίδια. Θα σας κάνω έτσι και λίγο εδώ. Κάποιο κοντινό, αν βοηθήσει, να δείτε κάτι που μπορεί να θέλατε. Για να δούμε εδώ. Εντάξει, τι να πρωτοδείς τώρα, που να πρωτοκάνεις focus. Συλλεκτικές εδώ. Steelbooks. Και άλλες. Ναι, μπράβο, και steelbooks έχεις πολλά. Άτσε να δούμε και εδώ λίγο, για τους φίλους. Να πούμε ότι το Vintage Toy Mania σίγουρα το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ένα μαγαζί που έχει πάρα πολλά χρόνια ισχυρή παρουσία στο χώρο και του retro και του collectible και των vintage παιχνιδιών και σύγχρονων. Αλλά αυτό που θέλω να πω περισσότερο είναι ότι αυτό το βίντεο γίνεται για να μπορέσουν να δουν οι φίλοι από επαρχία τι υπάρχει εδώ μέσα, όπως και ο σκοπός όλων των άλλων βίντεο που έχω ξανακάνει και εδώ, για να δείτε, παιδιά, εκ πρώτης όψεως τι παίζει και να μπείτε μετά στη διαδικασία να τα ψάξετε και στο site κτλ. Πω, Hello Rich. Πράγμα εδώ. D. Αρχίζουν τα big box τώρα, Starcraft. Ελληνικό κουτί. Ναι. Mm-hmm. Pokémon Stadium. Από πίσω πολλά big box. Πίσω είναι τα Amiga. Πραγματικά, ναι, μου κάνει εντύπωση ότι έχεις ανεβάσει μέχρι τέρμα επάνω. Εγώ έχω σηκώσει το χέρι μου τέρμα ψηλά, έχω φτάσει στα 2.50 και παρόλα αυτά δεν μπορώ να κεντράρω ακόμα. Λοιπόν, εδώ... Games υπάρχουν. Έτσι, πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα και πολύ ωραία. Λοιπόν, PS2 πολλά παιχνίδια, έτσι.
Εντάξει, το PS2, Ντίνο, έχει μεγάλη. Έχει κοινό ακόμα. Ναι, ναι, το PS2 εννοείται. Έχει το γουστάρουν, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, περισσότερο βλέπεις και νεαρότερους ή μόνο. Ναι, και νεαρούς. Ναι. Είναι playable κονσόλα. Δηλαδή, τα παιχνίδια της μπορείς να τα παίξεις και σήμερα. Δεν είναι τόσο obsolete, ας το πούμε έτσι. Ναι, PS1 εντάξει, αρχίζει και δυσκολεύει το πρώτο 3D εκείνο. Εντάξει, ναι. Ναι, PS2 είναι ωραία. Είναι ωραία. Παίζονται ακόμα άνετα. Έτσι. Ναι, και πολλά PS3. Πολλά παιχνίδια. Και καλή τίτλη, έτσι. Δεν είναι τώρα ότι εδώ. Δηλαδή, δεν θέλω να κάτσω να κάνω ανάγνωση όλους τους τίτλους. Τα βλέπετε εσείς τώρα πώς πετάει τον drone εδώ και σας τα δείχνει. Έχει πάρα πολλούς καλούς τίτλους. Δεν έχει δηλαδή μόνο ποδοσφαιράκια. 50 φορές το FIFA. Έχει μεγάλη ποικιλία. Call of Duty, πολλά, Bioshock, παιχνιδάρες, τι να πω τώρα εδώ, Castlevania, Lords of Shadow, Darksiders, Dark Souls, Crysis. Εντάξει, εντάξει, χαμούλης, πολύ ωραία πράγματα. Κοιτάξτε εδώ τώρα πόσα έχουμε να δούμε. Εντάξει, το σημερινό είναι game hunting, καθαρό αιμό. Έχα και πολύ καιρό να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά πάρτε το να γουστάρετε. Λοιπόν, εδώ, Mario 64, Mario Party, Mario Golf, Diddy Kong, βλέπουμε Nintendo 64 παιχνιδάκια. Το έχεις. Resident Evil 2, εκεί πήγε το μάτι. Έχει ακριβήνει πλέον, Ντίνο, έτσι. Ναι, ναι, έχει ξεφύγει, όχι απλά έχει ακριβήνει. Έχει πάει πολύ, το άτιμο. Και όλο αυτό λόγω της συμπίεσης που προσέφερε, που μπορούσαν να παίξουν τα FMV το ίδιο σχεδόν όπως και στη CD εκδοχή PlayStation 1. Nintendo 64 έχει κοινό πλέον. Ναι, 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 βέβαια. Σου ζητάνε, ναι, ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν ζητάω. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για αυτό το μηχάνημα. Εντάξει, ήταν μια καινοτομία. Εκεί πάμε σε πιο κάτω beat. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ, να συνεχίσουμε λίγο. Να δούμε τι υπάρχει. PlayStation 2 εδώ. Ωραία παιχνιδάκια. Heroes of Might and Magic εκεί, χαμός. Πολύ παιχνίδι, Doom 3 BFG Edition. Αυτό είναι δύσκολο παιχνιδάκι εδώ. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Το είχα πει και στο πρόσφατο επεισόδιο που έκανα στη ζούγκλα. Και ήταν το DuckTales μέσα στα παιχνίδια με το Amazonian Level στο NES. Ανέφερα ότι την έκδοση του PS3 είναι τρομερή. Και πραγματικά, παιδιά, ορίστε να εδώ η ευκαιρία σας. Όποιος δεν έχει αυτό το παιχνίδι, γρήγορα τηλέφωνο εδώ, Ντίνο. Πάμε. Όποιος προλάβει. Ξέρεις, το τηλεφωνικό κέντρο σπάντα τηλέφωνα. Όπως έλεγε ο Ιακώπ, όχι, ο Άδωνης. Α, ναι, ναι. Και ποιος έλεγε για τα ντιβάνια. Σηκωθείτε από ντιβάνια. Έτσι, ναι, ναι, είχε τρομερή ατάκα. Need for Speed πολλά. Prince of Persia. Pro Evolution Soccer. Red Alert. Ratchet & Clank. Και φυσικά δεν μπορεί να λείψει και το 360. Μ' αρέσει που. Τώρα το παρατηρώ αυτό. Τα πας αλφαβητικά. Όλα, ναι, είναι αλφαβητικά. Εντάξει, τώρα το παρατήρησα. Από εδώ. Από το Alan Wake, Aliens και Alone in the Dark. Έλα ρε εσύ. Μπράβο. Βλέπετε, έτσι υπάρχει και νόημα εδώ συλλογή. Έχει δηλαδή γίνει ωραία δουλειά. Εννοείται να πούμε ότι, παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά που βλέπετε μπροστά. Έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να εκπαραδρομείς να νομίζουν ότι είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και από πίσω. Δεν είναι τα ίδια αυτά από πίσω. Είναι τα ίδια, ναι. Α, είναι, ναι. Γενικά, οκ. Okay. Οπότε φανταστείτε όγκο. Έχεις υπολογίσει περίπου ή από το site πόσα παιχνίδια, είναι εδώ αυτή τη στιγμή? Είναι κανένα 10.000. Κάτι λιγότερο θα έλεγα. Λιγότερο. Κάνα 7. Κάπου εκεί. Πολύ πράγμα. Έλα παιδιά, εδώ 7.000 κομμάτια. Όποιος τα πάρει θα έχει τις μεγαλύτερες συλλογές. Λοιπόν, unique έτσι. Unique, αν πάμε για τεμάχια είναι πολύ περισσότερα. Ναι, γιατί έχεις και. Α, θα τα δείξουμε. Έχεις και τα άλλα μέσα. Έχεις πράγμα ωραίο. Είδες εδώ καθόλου FIFA. Σωστά. Ναι. Marvel vs. Capcom, Ultimate Alliance 2, παιχνιδάρες, Max Payne. Κάτω υπάρχουν και κάποια PC παιχνίδια. Έτσι εδώ να τα δείξουμε. Στεναχωρημένα εκεί κάτω. Στεναχωρημένα μόνα τους. Το είπα. Panzers, εδώ αγαπημένα του Ντίνου, θυμάμαι από την περασμένη φορά που τα συζητάγαμε. Ναι. Ο Ντίνος γουστάρει παλιά παιχνίδια τέτοια, strategy ναι, και τα λοιπά. Πισάκιας. Έτσι. Ντίνο, για τα Big Box PC Games μου είπες ότι γενικά είναι λίγο στην Ελλάδα κάπως ιδιαίτερη φάση. Έτσι. Ναι, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχει κοινό, αλλά πολύ μικρότερο.
πολύ μικρότερο σε σχέση με τα κονσολοειδή όλα. Οκ. Πάντως, δηλαδή, υπάρχει κόσμος που σου λέει θέλω αυτό, αν μπορείς να μου το βρεις ή αν το έχεις. Για PC, πιο... όχι. Okay. Εσένα από αυτά εδώ που έχεις και θυμάσαι τώρα σε Big Box, ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο τούμπανο ή το πιο δύσκολο, να το πω. Ναι, το δύσκολο, πιο δύσκολο σε Big Box. Ναι, εντάξει, θα σου βάζω δύσκολο γιατί τα έχεις και μπροστά σου, να τα δεις 100%. Όχι, yeah, κοίτα, δύσκολο σαν δύσκολο, θα σου πω αμέσως το Turrican, ας πούμε. Νομίζω το είδα. Είναι για Amiga. Αυτό είναι για Amstrad, νομίζω. Για Amstrad, να το. Θα το δείξουμε λίγο καλύτερα. Ναι, παιδιά, εδώ. Turrican είναι παιχνιδάρα. Δηλαδή, DEFCON 5 level, δηλαδή έρχονται οι εξωγήινοι, τόσο δύσκολο. Όχι τόσο πολύ, εντάξει. Okay. Αυτό είναι, ας πούμε, η έκδοση με την κασέτα. Είχα και την έκδοση με τη δισκέτα που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Okay. Αυτό έφυγε. Μάλιστα. eBay. eBay. Ναι, γιατί εδώ τώρα η Ελλάδα, ναι, okay, είναι πιο δύσκολη η αγορά, πιο περίεργη. Εντάξει, παιδιά, πάρα πολλά παιχνίδια. Εγώ θα προσπαθήσω να σας τα κάνω έτσι ούτως ή άλλως ένα πέρασμα. Να δούμε εδώ, υπάρχουν και παιχνίδια, λοιπόν, Super Nintendo, να τα δείξουμε. Αυτά είναι που έχεις σε κουτάτα, αλλά υποθέτω πρέπει να έχεις και... Και cartridge, ναι. Έχεις και cartridge, έτσι, ναι. MechWarrior, Street Fighter, Jungle Strike, ωραίο το Jungle. Pinocchio, παιχνιδάρα. Έχω γράψει review για το Pinocchio στο περιοδικό το Grid. Smash TV, Mario's Missing. Λοιπόν. Operation Wolf, κλασικό. Operation Wolf, ναι, το προσπέρασα. Track and Field, αυτό το προσπέρασα. Tiny Toon όμως, παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα, έχω περάσει πολύ ωραία με το παιχνίδι στην εποχή του. Συνεχίζει εδώ Αράδα, πολύ PS2 πράγμα. Far Cry εδώ, παιχνίδια PS3. Συνεχίζουμε πάρα πολλά και πάμε και σε Xbox One εδώ. Αρκετά παιχνίδια. Κλασικά. Κλασικοί τίτλοι, Odyssey, Unity, Black Ops, Infinite Warfare κτλ. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και 360 επίσης και άλλα παιχνιδάκια. Και πιο κάτω και άλλα PC. Εδώ τι έχουμε ντύνο εδώ τώρα, ποιες εκδόσεις είναι αυτές εδώ τα μποξάκια. PC διάφορα. Είναι 486 PC, ας πούμε ή... Έχει PC, έχει Amstrad. Οκ. Okay. Robocop. Spectrum, oh. Έχει Robocop, τη σώσαν για Spectrum, παιδιά. Απίστευτο. Βλέπω και κάποια σφραγισμένα εκεί μάλλον, Ή όχι. Είναι... Α, ναι, ναι, ναι. Και πιο άλλα. Δίπλα και Game & Watch. Game & Watch που είναι, δεν το βλέπω καλά. Α, ναι, στο δίπλα ράφι, ναι, ναι, οκ. Okay. Νομίζω ότι είχαμε εδώ. Πάμε να δούμε εδώ τι άλλο έχει. Πολύ PS2 παιχνίδι, αλφαβητικά όπως είπαμε. Και άλλο PS3. Αρκετά πράγματα. Και άλλα εδώ, Xbox One, παιδιά. Και 360. Γενικά, πολύ παιχνίδι. Όσοι είστε στη φάση τέτοιου game hunting, τώρα αυτό το βίντεο είναι ουσιαστικά ένα warm-up. Δεν μπορώ να σας δείξω ακριβώς τι υπάρχει. Αυτό που μπορείτε απλά να κάνετε είναι να έρθετε εδώ στην Αγία Παρασκευή, στον Τίνο, και να χαζέψετε. PS4. Καλά, πάμε από πάνω, ναι, να πούμε τα Game & Watch. Game & Watch, σαπούνι. τα ζητάει ο κόσμος. Συγκεκριμένες ηλικίες, πιστεύεις? Όχι, γιατί ξαναβγάλανε τώρα και τα... Αυτά που είχαν βγει πριν 2 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Okay. Οπότε έκανε ένα rekindle το ενδιαφέρον. Ναι. Terminator εδώ, Rebellion. Πολύ PS2. PS4, παιδιά, εδώ φυσικά. Θα λέγατε ότι δεν υπάρχει PS4, όμως και να το εδώ υπάρχει. Να το δούμε λίγο καλύτερα. Και κάποια παιχνιδάκια εδώ επίσης και PS5 μέσα. God of War. Ένα, Remaster, Last of Us, Mad Max παιχνιδάρα, Far Cry, Devil May Cry, DZ, Destiny, ωραία. Και άλλα εδώ κάτω. Πολύ πράγμα. Και Xbox One, παιδιά. Original. Xbox Original, παιδιά. Αρκετά και εδώ βλέπω. Να και καρτριτζάκια που έλεγα. Μπράβο, σωστά. Πάρε και ένα Chrono Trigger, έτσι. Chrono Trigger, Japan, παιδιά.
Πάρτε ένα ανταπτοράκι και όποιος προλάβει έρχεται εδώ να το πάρει, να γουστάρει δηλαδή. Τώρα δεν θα κάτσω να βγάλω τις κασέτες να δούμε τι έχει. Είπαμε, έρχεστε εδώ όσοι γουστάρετε και τσεκάρετε. Project Gotham από κάτω, αρκετά παιχνίδια. Scooby-Doo, Terminator Redemption παιχνιδάρα για το original. Unreal Championship. Okay. Και εδώ τώρα, ναι, έχουμε παιδιά και την αγαπημένη μας τη Sega. Εδώ έχει αρκετά παιχνιδάκια για Saturn. Virtual Cop, Resident Evil, παιχνιδάρα. Panzer Dragoon φυσικά, Daytona USA, Johnny Bazooka, τον πολύ γέλιο, Crow City of Angels, ακόμα και Lemmings όσοι γουστάρουν να πέφτουν μέσα σε μια τρύπα και να μην κοιτάνε δεξιά-αριστερά. Πίσω παιχνίδια PlayStation 1, αρκετά, Treasures of the Deep, Army Men, Time Crisis, Dracula Resurrection, Mortal Kombat, Final Fantasy, οπότε υποθέτω υπάρχουν πολύ άλλα και ωραία και εδώ έχεις κι άλλα. Το One, φίλε, το One, Fighting Force. Και αυτό βέβαια είναι χωρίς. Primal Rage. Εξώφυλλο, αλλά είναι. Ghost in a Shell. Mm-hmm. Εντάξει, πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχα μείνει μόνο μέχρι το demo που είχε τότε το PlayStation Magazine. Μέχρι εκεί έμεινα. Εδώ βλέπουμε αυτές τις αγαπημένες τις θήκες που κάποια στιγμή θα ψήσω το Τάσο να μου δώσει μία. Δηλαδή δεν ξέρω, πιστεύω. Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι αυτό, αλλά. Δεν ξέρω. Μπορώ να προσπαθήσω, ίσως κάποια στιγμή φτάσω πολύ κοντά. Παιχνίδια λοιπόν εδώ, διάφορα. Mega Drive Master System. Και αυτό είναι κονσόλα. Ναι, το CDI. Philips, το CDI, το 470, θυμάμαι καλά. Ναι, το 470. Το οποίο έχει και wireless controller. Ναι. Αυτό είναι το πιο αστείο. Στο 450 είχε με το καλώδιο. Εδώ το πήγανε, ξέρεις, 470. Ναι, λίγο εξελιχθήκαμε για 20 πόντους και πήραμε ασύρματο αυτό το. Το, πώς το λέγανε, sexual toy reference στο remote. Σωστά. Εδώ βλέπω ότι έχει και ένα Mega CD2. Λειτουργικό. Βεβαίως. Οπότε δηλαδή αυτά εδώ βλέπω τα αντισύνη τα δικά του, έτσι. Ναι. Οπότε παιδιά, όποιος θέλει Mega CD2 χωρίς κουτί, να μια καλή ευκαιρία. Και κάτω επίσης και Saturn. Ναι, okay. Ωραία, εντάξει, εδώ η κλασική αυτή η βιτρίνα. Ναι, εντάξει, πολύ κλασική. Και ένα εδώ Control Deck, αξίζει να το δείξουμε. NES, εδώ, όποιος θέλει. Και πριν πάμε να πούμε δύο λεπτάκια με τον Τίνο, πάμε να δείξουμε και πόσα άλλα έχεις μέσα, έτσι. Πάμε, παιδιά. Και εδώ, σαν ενότητα του καταστήματος, βλέπουμε και άλλα PC Games. Από αρκετά βλέπω και από ωραίες εποχές PC Master, παιδιά, παιχνίδια. Οπότε, αν κάποιος έχει μια τέτοια συλλογή και του λείπουνε, τσεκάρετε εδώ. Εγώ σίγουρα είχα αυτό που έχω περάσει πολύ ωραία για την εποχή, κάπου στο 1999-2000, King's Quest 8, Mask of Eternity και Space Quest πάνω, από τη Sierra, εταιριάρες, τρελά παιχνίδια, RPG, adventure βασικά, με λίγα στοιχεία RPG. Και εδώ βλέπουμε επίσης πολύ πράγμα σε 360, Halo 4, Arkham City, Halo 3, διάφορες εκδόσεις. Παιδιά, μιλάμε για πάρα πολύ παιχνίδι. Έχουν μαζέψει εδώ όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, μόνο το σπίτι μας δεν τα έχουν πάρει. Κοιτάξτε εδώ πόσα παιχνίδια έχει. Και τελευταίο πλάνο εδώ, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά μόνο τα μέσα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Παιχνίδια, Tinga, Stax, Wii, PS4, PS3, PS2. Όχι, PS2 δεν είδα. Ναι, μου έχει μείνει από μέσα πιο πολλά. Λοιπόν, πάρα πολλά. Και βλέπω ότι είναι και πολλά σφραγισμένα. Έχει και σφραγισμένα. Εδώ δεν έχει, όχι. Όχι. Έχει από πίσω το αγαπημένο. Εκτός αν γυαλίζει εκεί. Α, ναι. Αυτό με το βιβλίο, όπως το είπαμε. Το Book of Spells. Book of Spells, πολλές φορές σφραγισμένο. Εντάξει, είναι classic. Ωραία. Οπότε πολλά πράγματα. Μιας και είμαστε εδώ, Ντίνο, όμως, και έχω καιρό να έρθω να δείξω τις αλλαγές. Να δούμε εδώ, παιδιά, λίγο. Το κατάστημα εδώ έχει αλλάξει κάπως. Τη χωροθέτηση. Εδώ θυμάστε υπήρχε ένα τραπέζι. Τραπέζι δεν υπήρχε. Ναι. Με πολλά πράγματα. Εδώ κάνανε περισσότερο χώρο, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Εδώ θα βρείτε και κόμιξ, Mickey Mouse, ξενόγλωσσα, ελληνικά, βιβλία, Marvel DC. Κλασικά δεν μπορούν να λείψουν επιτραπεζιάρες. Εδώ είδα και ένα Dragon Game System. Όποιος προλάβει, προλάβε.
πολιορκία. Οπ, Ghost Cast. Πάμε, παιδιά. Είναι κομπλέ, θυμάσαι. Έχω ένα κομπλέ, ναι. Ωραία, παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτό το συγκεκριμένο. Οκ. Ξέρετε, τον Ghost Cast πλέον βρίσκεις με χαρτάκι και με αναμονή στο δημόσιο 1-2 χρόνια. Πραγματικά, πραγματικά τσεκάρετε. Και εδώ λοιπόν είναι έτσι όπως το θυμάστε. Ναι, μεν πολλά επιτραπέζια. Ω, τι έχεις κάνει εκεί, ρε θηρίο. Εντάξει, πρέπει να τα δείξουμε. Πρέπει να τα δείξουμε αυτά εδώ. Εντάξει, Dance Hero Quest είναι λες και νομίζω ότι είμαι τώρα στο Μινιόν το 92. Με τόσα πολλά μαζεμένα δεν έχω ξαναδεί. Πω, μας τρέλανε, συντύνω. Και εδώ εννοείται. Α, ορίστε, τα λέγαμε προχτές. Κάστρα και πολιορκητές που πορωθήκατε αρκετοί και ψάχνετε. Εδώ βλέπω ότι έχεις. Είναι σφραγισμένα, Ντίνο, αυτά. Τα δύο τα σετάκια πάνω, ναι. Πω. Λοιπόν, είναι σφραγισμένα τα expansion με τα κάστρα, τα μεγάλα. Τον μπες και τον γκρι. Ένα και ένα. Τιμές δεν λέμε, τιμές έχετε εδώ και ρωτάτε. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα και εδώ έχεις κι άλλα. Να, εδώ αυτά τα ωραία, τα Transformers, θα μιλήσουμε. Θα έρθει και η ώρα γι' αυτά. Εννοείται, παιδιά, εδώ με τον Ντίνο. Και εντάξει, αυτά. Αυτό εδώ, πολύ ωραίο. Το είδαμε, το ξαναμπήκα εδώ στο καινούριο χώρο. Εντάξει, θρυλικό Lego κάστρο, αυτό του 88, αν θυμάμαι καλά. Τηλεκατευθυνόμενα, παιδιά, Turbo Bionic, Turbo Tracks, να γουστάρετε. Ετοιμαστείτε και με αυτά έρχεται βίντεο. Και επ' ευκαιρίας, όταν γίνει αυτό το βίντεο, να έρθω πάλι εδώ στον Τίνο να μας πει και κάποια πράγματα για τα τηλεκατευθυνόμενα. Pop, φιγούρες, εντάξει, ένα αγαπημένο μαγαζί, γεμάτο με πολλές αναμνήσεις, πολλά παιχνίδια, πολλά video games. Τα ξέρετε, για περισσότερη ανάλυση δείτε το store tour που έχουμε κάνει πριν 2 χρόνια. Υπάρχει όμως βέβαια σίγουρα άλλο υλικό στο κατάστημα. Αλλά δεν πάβει λοιπόν να είναι ένας φοβερός χώρος με πάρα πολλά πράγματα. Α, και εδώ αυτό άλλαξε λίγο, δεν ήταν έτσι. Μπήκανε καρτελίτσες. Ω, Transformers, φίλε. Εντάξει, εντάξει, άσε, δεν λέω άλλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ωραίο βίντεο, να ρωτήσουμε έτσι 2-3 πράγματα τον Τίνο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Δεν ήθελα να γίνει ένα τεράστιο βίντεο, δεν υπήρχε λόγος. Εγώ απλά ήθελα να σας δείξω το ανακαινισμένο, εδώ και καιρό βέβαια, Vintage Toy Mania, που έχουν γίνει έτσι, έχουν αλλάξει διάδρομοι και φυσικά έχουν έρθει αρκετά πράγματα. Είτε μιλάμε τώρα για παιχνίδια collectibles, αλλά φυσικά και για video games. Και εδώ τώρα θα ρωτήσουμε τον Τίνο κάποια πράγματα πολύ απλά, πολύ βασικά, τα οποία σίγουρα κάθε φορά εσείς με ρωτάτε μετά στα σχόλια, είτε σε μηνύματα στο Instagram κτλ. Λοιπόν, Τίνο, μου είχες πει ότι έχεις φτιάξει εδώ και καιρό το site. Καλά, το είναι, site, ναι, πόσο, είναι καιρό, πρέπει να είναι. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε ότι τα περισσότερα λοιπόν είναι. Είναι available στο site, online, κανονικά, μπορούν να τα δουν όλα. Ωραία. Όσο έρχονται πράγματα, τα επεξεργαζόμαστε και τα ανεβάζουμε. Okay. Υπάρχει πάντα στο τέλος, δηλαδή, γιατί πολλοί μπορεί να το ρωτήσουν αυτό, τα μεταφορικά βγαίνουν real. Η τιμή και τα λοιπά από το site, ναι, με τη μία. Εννοείται. Okay. Και αντικαταβολή μπορούν να παραγγείλουν. Ωραία. Και απευθείας πληρωμή με PayPal, με κάρτα. PayPal, τράπεζες, τα πάντα, ναι, όλα και τα λοιπά. Ωραία. Τρόποι αποστολής, γιατί κάποιοι ας πούμε ασχολούνται πλέον και με Box Now. Δεν και Box Now. Ναι. Οπότε κάνεις όλες αυτές τις υπηρεσίες κανονικά. Εντάξει, πολύ σημαντικό, παιδιά, να εξελίσσονται και τα μαγαζιά με αυτούς τους νέους τρόπους. Γιατί και με ένα πλάκα-πλάκα το Box, από το που έχει βγει το Box, το χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν έχω ξανακουμπήσει. Πέρα από κάποια πράγματα που ψωνίζω από το ίντερνετ, από μαγαζιά, από άλλες περιοχές, δηλαδή από επαρχία και μου στέλνουν, επειδή στα νησιά δεν υπάρχει box. Δεν έχει ακόμα. Ό,τι είναι εδώ και εγχώριο, δηλαδή στερεά, ναι, έρχεται πολύ box. Ναι. Για τους φίλους που δεν ξέρουν, πότε μπορούν να σε βρουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε από Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 3 και μετά τα απογεύματα ανοίγουμε και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 5 με 9. 5 με 9. Ωραία. Εδώ τώρα στα video games, ποιες είναι οι παροχές, οι υπηρεσίες για τους φίλους, ας πούμε, είτε θέλουν να μπορούν, ας πούμε, να φέρουν να πωλήσουν. Μπορούν να φέρουν να πωλήσουν, να ανταλλάξουν. Okay. Πάσκα, αυτές είναι οι επιλογές. Αγοράζουν, ανταλλάζουν, πουλάνε. Όλο το φάσμα. Σωστός. BST που λέμε, Buy, Sell, Trade. Στο φάσμα τώρα της κοστολόγησης υπάρχουν, γιατί με ρωτάγανε κάποιοι παλιότερα στο store tour που είχαμε κάνει, μπορούν, ας πούμε, να σου στείλουν, επειδή είναι επαρχία, να σου στείλουν φωτογραφίες, λεπτομερείς, τα video games, τις συλλογές τους.
Και εσύ, ας πούμε, να τα επεξεργαστείς σε κάποιες μέρες. Βεβαίως. Και να τους κάνεις offer. Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως, ναι. Αυτό, παιδιά, είναι πολύ βασικό, που το ίδιο ισχύει και για trade. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να έχει βάλει τώρα κάτι στο μάτι από το βίντεο, τον Bioshock το 2, και να του πει: σου δίνω αυτά. Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Αυτό. Και φυσικά μπορείτε να έρθετε και από εδώ να αφήσετε πράγματα, αλλά δεν μπορείς επί τόπου εσύ να βγάλεις τιμή. Όχι, αυτό... ένα τηλεφωνάκι, ας πούμε, ας κάνουν. Είναι ότι θα έρθω κάποια στιγμή. Να είμαι αυτό. Προετοιμασμένος. Μην μου έρθει με ένα φορτηγό πράγματα. Μου λέει, να σας ήρθα. Έχω γνωστό πάντως έναν γνωστό γνωστού, ο οποίος τα παιδιά του είχαν μεγαλώσει. Άγγελος λέγεται, μένει στο Χαλάνδρι. Αυτός είναι οδηγός ταξί. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Κάτι μου λέει. Λοιπόν, κάτι. Και είχαν μεγαλώσει τα παιδιά του, έχουν φύγει στο Ντουμπάι τέλος πάντων. Και αυτά ήταν δύο δίδυμα και είχαν πολύ πράγμα. Mm. Και μου είχε πει ότι είχε φέρει εδώ το μισό παιδικό δωμάτιο. Ναι, θυμήθηκα. Δηλαδή κάτι συλλεκτικέ χέιλο. Ναι. Αυτός είναι γνωστός. Και δηλαδή θέλω να πω ότι ήρθε εδώ, τα έδωσε. Πήρε τα χρήματά του, έγινε η δουλειά. Αυτό δηλαδή γίνονται ωραίες συναλλαγές και τα λοιπά. Στα video games, αυτό που φεύγει πιο πολύ από το μαγαζί, που έχει την πιο πολύ ζήτηση αυτή τη στιγμή, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Αυτά που σου ζητάνε περισσότερο. Από άποψη κονσόλα δηλαδή. Και τίτλους, ποια πλατφόρμα? Για να δούμε. Κοίτα, σε use τώρα το 4 φεύγει. 4, Ναι, ναι, ναι. Okay. Xbox σε δεύτερη μοίρα, One. Το One το κακόμοιρο, ναι. Πολύ κάτω, ας πούμε. Ναι, ναι. Okay. Κοίτα, μετά είναι PS3. Κλασικά Ελλάδα του PS. Ναι. Ρετρό. Υπάρχει νταραβέρι. Δηλαδή. Τι εννοείς εσύ ρετρό τώρα, από πού το πας το ρετρό? Ας το πάμε λίγο στην Nintendo που λέγαμε πριν. Super Nintendo, Game Boy. Αυτά NES. Παίζουν όλα. Ναι, ναι, ναι. Η Nintendo παίζει σε όλα τα. Σε όλο το φάσμα. Δεν εγώ πρόβλημα. Τα ξέρω και απλά το λέω ξέρω πολύ για τα παιδιά. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι ξέρετε, μπείτε παιδιά να δείτε και τη σελίδα, να παρακολουθήσετε στο Facebook. Γιατί η ομάδα εδώ ανεβάζει. Νιντεντάκηδες. Το είδα προχτές. Και είναι ελληνικό, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και ο χάρτης και οι οδηγίες είναι στα ελληνικά. Αυτό ακριβώς έχω εγώ από τότε όταν το πήρα και είχα δανείσει το χάρτη και τις οδηγίες πριν από 10-15 χρόνια. Το έχω ξαναπεί το story. Να τα σκανάρει. Και αυτός έφυγε επαρχία και δεν μου τα έδωσε ποτέ. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο να μου ταχυδρομήσει πίσω το χάρτη του Zelda, ρε φίλε. Τέλος πάντων, καβατζωτικές. αλλά αυτό που ήθελα να πω λοιπόν πριν είναι ότι ο Ντίνος και η ομάδα του εδώ ανεβάζουν σχεδόν κάθε μέρα store snapshots και τα λοιπά, τι μπορείτε να βρείτε. Οπότε κάντε και ένα follow τη σελίδα, έχει ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο κοινό, γιατί βλέπετε από πρώτο χέρι και τι μπορεί να έρθει. Δηλαδή μπορεί να έρθει σήμερα. Ακριβώς, ναι. Και παπ να μπει. Εντάξει, πολύ μεγάλη ποικιλία. Τι να πούμε. Κάτι το οποίο δεν φεύγει σε video games. Κάτι το οποίο δηλαδή. Δεν φεύγει. Ναι. Εντάξει, το είναι... Α, είναι αυτό το ταλέπορο εδώ. Το ταλέπορο, ναι, το Xbox. 360 okay. Παίζει. Παίζει αρκετά το 360 βέβαια. Ναι. Το One δεν ξέρω. Δεν... Εντάξει, σαν πωλήσει ήταν 1:7, ξέρω εγώ, με το PlayStation. Οπότε περίπου εκεί δυσκολεύτηκε. Εντάξει, τα PC δυσκολεύονται αρκετά. Τα Big Box μου πες. Όχι μόνο Big Box και τα. Α, και τα πιο απλά. Ναι. Αυτά τα έχει φάει το Steam. Γιατί τώρα το μέσω Steam μπορείς να κατεβάσεις και αυτά που έδινε το PC Master δώρο. Ναι, 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 ναι. Και τα βάζουν και 99 λεπτά νομίζω. Κάνουν και bundles. Κάνουν. Αυτό. Θέλω να μου πεις αυτή τη στιγμή ποιο είναι το πιο σπάνιο κονσολοειδές. Μάλλον αυτό που μου έδειξε στο Casio. Το Casio είναι δύσκολο, ναι. Αλλά όχι τόσο σπάνιο, γιατί έχει είναι Japan πιο... exclusive. Okay. Το Jaguar είναι. Άρα έτσι. Το Jaguar. Το Jaguar είναι. Okay. Και μετά πάμε σε games, που είναι δυσκολάκια. Games κάποιο έτσι που θα θέλεις να θυμάσαι, να αναφέρεις κάποιο πολύ δύσκολο. Τα... Έχεις... Κάτω Turrican μου πες. Ναι, εντάξει. Okay. Τα Pokémon του DS είναι δύσκολα. Α, είδα κάτι που πάλι προχτές ή εχθές, πότε τα ανέβασες, σφραγισμένα Nortec για Game Boy. Game Boy Advance. Α, τα Advance λες εσύ. Ποια ήταν, α, DS, α, και ας τα δείξουμε και αυτά. DS. Pokémon Heart Gold, μάλιστα. Και Soul Silver. Ναι. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω παίξει ποτέ Pokémon. Ούτε εγώ, δεν είναι της ηλικίας μας. Ασχολιόμασταν με άλλα πράγματα όταν βγήκαν. Ναι, εντάξει. Ονόνοητο. Έτσι, ακριβώς. εγώ είμαι πιο πολύ εδώ. Γουστάρισε Master System, Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ποιος δεν γουστάρει το Master System. Πολύ ωραίο. Τρομερό. Sonic 2. Και αυτό είναι κουτάκι μόνο, αλλά και αυτό είναι... Να.
πάλι σε Mega Drive. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, είναι, η Sega έχει τη μαγεία της. Έχουμε και την ίδια θήκη τη Sega. Εγώ την έχω σε γκρι, ο Ντίνος Τάσος την έχουν σε μαύρο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τον κόσμο με το σημερινό βίντεο. Του δείξαμε ακριβώς ό,τι έπρεπε να δείξουμε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όλα τα είπαμε. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι τι έχουμε. Τελειώνει ο Οκτώβρης, παιδιά. Έχουμε ήδη συζητήσει με τον Ντίνο. Το λέμε από τώρα, γιατί θα το δείτε αρκετοί αυτό το βίντεο. Να ξέρετε ότι πάλι φέτος τα Χριστούγεννα θα γίνει με επιτυχία. Πάλι το καθιερωμένο που έχει γίνει ήδη δύο συναπτά Χριστούγεννα. Θεσμός, θεσμός. Έχει γίνει θεσμός. Console Hunter Meeting στο Vintage Toy Mania. Είμαστε σε ένα προγραμματισμό. Θα ανακοινωθεί, παιδιά, πολύ πιο πριν από τις περασμένες δύο χρονιές. Θα είναι πιο πολλές οι ώρες για να μπορέσετε όλοι, γιατί δουλεύουμε. Και εγώ, δηλαδή Κυριακή που μάλλον θα γίνει, και εγώ θα δουλεύω, θα πρέπει να ρυθμίσω το ωράριό μου. Απλά φέτος θέλουμε να γίνει τούμπανο, περισσότερες και τυχόν εκπλήξεις και το ένα το άλλο να... Και εκπτώσεις εννοείται. Εκπτώσεις όπως πάντα, και τις άλλες δύο χρονιές είχαν γίνει πολύ καλές εκπτώσεις, και αυτό που μου άρεσε είναι ότι είχαν έρθει κάθε φορά τουλάχιστον 40-50 άτομα και ήρθαν με τα παιδιά τους, το πνεύμα των Χριστουγέννων, και ψωνίσανε για όλη την οικογένεια. Αυτό ήταν το ωραίο, αυτή ήταν η φάση. Και επιφυλασσόμαστε λοιπόν για αυτά τα Χριστούγεννα να γίνει πιο δυνατό αυτό το meeting και να γουστάρουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήτανε. Ό,τι θέλετε εδώ στον Ντίνο, ό,τι είδατε, και site και τηλέφωνο και από κοντά, διεύθυνση και τα λοιπά υπάρχουν, και θα μπει σε link από κάτω, θα μπει και στο Facebook, να μπείτε στη σελίδα, θα υπάρξει. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα share αυτό το βίντεο για να το μάθουν περισσότεροι φίλοι σας, TST Vintage Toy Mania, ένα σχόλιο, κάτι που είδατε και γουστάρατε, και σας περιμένουμε σύντομα. Αγόρι μου, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Τα λέμε ξανά. Τα λέμε. Να είστε καλά. Μέχρι το επόμενο Game Hunting.